Άντζελες, εκεί δεν είναι. Εδώ και 4 χρόνια βρίσκεται. Και όπως όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, ίσως να νιώθουν και πολύ περισσότερο Έλληνες από ό,τι νιώθουμε εμείς, ή έστω την υποχρέωση να φωνάξουν στο εξωτερικό ότι είναι Έλληνες και ότι είναι περήφανοι γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό έκανε και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Ακριβώς. Τα τελευταία 4 χρόνια η Κατερίνα Μουτσάτσου ζει στο Λος Άντζελες, ζει στην Αμερική, εκεί όπου κάνει την δική της προσπάθεια για να καταξιωθεί και να κάνει καριέρα. Θέλω να σας πω ότι εδώ και λίγες ώρες το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο είναι το ξέσπασμα της Κατερίνας Μουτσάτσου για όλους εκείνους που θέλουν να φωνάξουν ότι είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες και ότι οι Έλληνες σαφώς και είναι πάρα πολύ δυνατοί στο εξωτερικό. Και πραγματικά συγκλονίζει αυτό το ξέσπασμα. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει ετοιμάσει η ίδια, έχει ανεβάσει η ίδια στο YouTube, έτσι, σαν ένα δικό της μήνυμα. Πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Hey, I am not a public service worker, nor a thief. And I don't drink ouzo, break plates, or say opa in my daily life. Oh, and I don't know Yorgo Yanni or Nico from Greece, even though I'm certain they're really, really nice. My country is a democracy. Actually, it invented the concept. I speak Greek and 5 other languages, and most of the people from my country speak many foreign languages. I could probably sew my country's flag in my backpack, but Greece's heritage goes far beyond geographical borders. It invented the West. I believe in Hellenism. The entire world aspires to its ideals. And if I owe anybody any money today, and by the way, I'm not the only one, it's because I invented the idea of a free market. And if you critique me today, it's because I invented the idea of critique. I believe in freedom, so if I need to, I protest. I believe in the joy of life. I have the right to. There's nothing wrong with that. I can swim in the waters of over 6,000 islands. My country is of exceptional beauty and tradition, and my family is a sacred institution. Call me Greek, but it's Hellene, not Greek, Hellene. My name is Katerina, and I am Hellene! Thank you. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που είδα. Μπορούμε να το ξαναδούμε. Είναι ανατριχιαστικό και συγκλονιστικό. Θέλω να σας δώσω κάποιες. Θα το ξαναδούμε ή θέλετε να σας πω κάποιες λεπτομέρειες. Δώσε μας λίγες πληροφορίες έτσι, πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να σας πω τα τελευταία 4 χρόνια που η Κατερίνα Μουτσάτσου βρίσκεται στο Λος Άντζελες, σκηνοθετεί η ίδια και ταινίες μικρού μήκους. Αυτή λοιπόν ήταν μια δική της έμπνευση όταν κάποια στιγμή μιλώντας με Έλληνες του εξωτερικού διαπίστωσαν ότι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Mm-hmm. Ότι δηλαδή πολλοί θεωρούν ότι οι Έλληνες πλέον δεν είναι άξιοι να σταθούν στο ύψος κάποιων περιστάσεων. Η ίδια λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και με τη βροντερή φωνή της ήθελε να δείξει σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι σημαίνει να είσαι υπερήφανος που είσαι Έλληνας και πόσο σημαντικά και πόσο περήφανα μπορεί να τα καταφέρει κάποιος Έλληνας στο παιδιά, εξωτερικό. Έχω να τσιχιάσει, αλήθεια σας μιλάω. Δηλαδή με συγκίνησε τρομερά και η φωνή της, το πίστευε. Και δεν είσαι μόνη, πραγματικά στο Facebook και στο Twitter, αν δείτε πόσοι το έχουν ανεβάσει, πόσα like έχουν, πόσοι λένε. Παροτρύνουν και άλλους να το ανεβάσουν για να ξέρεις, να διονυστεί αυτό το ακριβώς, πράγμα. Ακριβώς. Και είναι και μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος που αποφασίζει να το κάνει αυτό η Κατερίνα Μουτσάτσου. Παρά το γεγονός ότι έχει κυκλοφορήσει ήδη κάποιες ταινίες μικρού μήκους, τις οποίες έχει σκηνοθετήσει και έχει πρωταγωνιστήσει κιόλας, το συγκεκριμένο βιντεάκι ήταν μια δική της ιδέα. Όλη η σκηνοθεσία είναι δική της. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η κλιμάκωση που έχει. Ξεκινάει, ρε παιδί μου, πολύ συναισθαλμένα και πολύ ευγενικά και φορτώνει σιγά σιγά. Και μόλις πει και κάνει το ξέσπασμά της και τα βγάλει όλα από μέσα της. Και έχει επιχειρήματα. Και φεύγει. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά έχει μια κραυγή διαμαρτυρίας με ένα επιφώνημα και κορώνες. Έχει επιχειρήματα με αυτά που λέει. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες ταυτίζονται μαζί της και το κάνει και για καλό σκοπό. Δηλαδή δεν το κάνει για να εκμεταλλευτεί κάτι αυτή τη στιγμή που άλλοι το εκμεταλλεύονται όλο αυτό. Έχει και ανάγκη, παιδιά. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω, έχω σοκαριστεί, δηλαδή ανατρίχιασα. Ακούς τον εθνικό ύμνο που μόνη της το έβαλε. Τον εθνικό ύμνο. Και από την αρχή ξεκινάει και λέει ότι οι Έλληνες είναι συμπαθητικοί, αυτό. Ότι είναι τεμπέληδες, ότι είναι μορφωμένοι, ότι είναι αυτοί οι οποίοι ανακάλυψαν τον έννοια του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Ότι εμείς κάναμε γνωστή την κριτική στον κόσμο όλο. Την ελεύθερη αγορά. Πραγματικά με πολύ έξυπνα δεμένα επιχειρήματα μεταξύ του. Και χωρίς ουσιαστικά να τα περνάει και αυτές. Δηλαδή λέει, δεν ξέρω το Γιάννη, το Γιώργο, τον Νίκο, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ συμπαθητικοί. Γιατί οι Έλληνες είναι πολύ συμπαθητικοί, έτσι. Ουσιαστικά έτσι περνάει άπειρα χαρακτηριστικά για τους Έλληνες. Πάντως η Κατερίνα Μουτσάτσου, γιατί έκανε και καριέρα και στην Τουρκία. Εγώ όσες φορές έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη, μου μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την Κατερίνα, όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά για το ήθος της. Και πάντα μίλωσε για την Ελλάδα και τη διαφήμιζε στην Τουρκία. Τώρα και στην Αμερική που βρίσκεται, προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερα.
καλύτερο για την εικόνα της Ελλάδας. Και νομίζω, ρε παιδιά, αυτό που κάνει η Κατερίνα, μακάρι να το κάνουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Μα με αυτά τα λίγα λόγια πραγματικά περιέγραψε την Ελλάδα, έτσι. Με αυτά τα λίγα λόγια, γιατί δεν είναι τίποτα. Ένα μικρό μήκος έτερνη. Ναι, και νομίζω ότι ξεκινάει πολύ χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο βίντεο, επειδή ενδεχομένως η αντίληψη που επικρατεί σε κάποιους είναι ότι ο Έλληνας χορεύει όπα και σπάει πιάτα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ νομίζω ότι με τον δικό της τρόπο και με το δικό της ξέσπασμα η Κατερίνα Μουτσάσο δείχνει να καταλάβουν οι υπόλοιποι ότι δουλεύει σκληρά. Και δεν χρειάζεται να πω. Και είναι ένα παράδειγμα και για άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Έτσι, να βγουν και να κάνουν μια αντίστοιχη κίνηση. Ευτυχώς, και όχι αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν από μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Ευτυχώς, ωστόσο, υπάρχουν και οι ξένοι που το κάνουν για μας. Όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Ίσως όχι με αυτόν τον ζήλο που το κάνει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είναι Ελληνίδα και μπορεί να νιώσει τον παλμό. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετή και η πρόθεση που παρουσιάζουν και οι ξένοι καλλιτέχνες και πολύ σημαντικό για μας. Γιατί δηλώνουν ταυτόχρονα και μια στήριξη. Θέλω να ξαναδούμε το βίντεο και είμαι σίγουρη ότι θέλετε κι εσείς. Ήδη μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα σε Facebook και σε Twitter και ζητάτε να το επαναλάβουμε, αλλά εμείς θα το επαναλάβουμε γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δούμε και να το ξαναδούμε. Hey. I am not a public service worker nor a thief. And I don't drink ouzo, break plates, or say opa in my daily life. Oh, and I don't know Yorgo Yanni or Nico from Greece, even though I'm certain they're really, really nice. My country is a democracy. Actually, it invented the concept. I speak Greek and 5 other languages, and most of the people from my country speak many foreign languages. I could probably sew my country's flag in my backpack, but Greece's heritage goes far beyond geographical borders. It invented the West. I believe in Hellenism. The entire world aspires to its ideals. And if I owe anybody any money today, and by the way, I'm not the only one, it's because I invented the idea of a free market. And if you critique me today, it's because I invented the idea of critique. I believe in freedom, so if I need to, I protest. I believe in the joy of life. I have the right to. There's nothing wrong with that. I can swim in the waters of over 6,000 islands. My country is of exceptional beauty and tradition, and my family is a sacred institution. Call me Greek, but it's Hellene, not Greek, Hellene. My name is Katerina, and I am Hellene! Thank you. Thank you. Χρησιμοποιεί και την αυθεντική λέξη του Έλληνα, Hellene, και όχι Greek, έτσι. Γιατί είναι μία λέξη, όπως και πάρα πολλές, ειδικά στην ιατρική και στον τομέα των επιστημών, όλοι οι όροι με τους οποίους κινείται η παγκόσμια επιστήμη είναι ελληνική, έτσι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, την Κατερίνα Μουτσάτζου για όλα αυτά που έκανε. Πάμε σε